κοίτα να δεις τώρα πώς έχει, Πέγγι. 28, 29, 30 και 31. Την αποχαιρετάμε αυτή τη χρονιά, να σε φιλήσω. Γιατί... Να είμαστε στα... καλά. Δηλαδή, περάσαμε πολύ όμορφα μαζί. Με τις γιορτές των Χριστουγέννων. Και θα περάσουμε και ακόμα καλύτερα. Και έχουμε και το Σαββατοκύριακο της Πρωτοχρονιάς. Στην καινούργια χρονιά που έρχεται. Εννοείται. Έχεις και γενέθλια τώρα. Αύριο, γι' αυτό σε έχω σήμερα και ξεκινάω τέταρτη. Έχεις να μου πεις πάρα πολλά. Τι ωραίο που είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο για τις μέρες αυτές. Το φοράς το μαύρο. Σήμερα είδες ότι και εγώ ντύθηκα για να σε καλωσορίσω ανάλογα. Σούπερ. Κάτσε, εδώ. Έτσι να είμαστε κοντά. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Πέγγι Νταμπουράκη εδώ κοντά μας και σήμερα, έτσι φτάνοντας προς την πρωτοχρονιά. Με πάρα πολύ ωραία πράγματα, με πάρα πολύ ωραία δώρα. Σε λίγο κοντά μας έχουμε και πολύ ωραίο βίντεο ετοιμάσει με τη μόδα, γιατί έτσι για τις τελευταίες να δούνε τι θα μπορούσα να βάλουν. Πάντα ενδιαφέρεται, όχι ναι. Τελευταίες. Ενώ επειδή τώρα για τις 31, αν κάποια δεν έχει δει τι παίζει, τι φοριέται, πώς θα φτάσει έναν καλά, ας προτείνουμε εμείς δύο ρούχα. Και η Χριστίνα η Κακούτση σε λίγο κοντά μας ετοιμάζεται από την στήλη την υγεία και την ομορφιά Γιάννη μου. Και έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Εσείς αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι μη πεις τα ελληνικά, μη μου πεις δηλαδή κενό, ό,τι θέλετε να πείτε, να ρωτήσετε και τα λοιπά, στο 544-54, όλα τα λέμε. Έτσι. Μα είναι ο τίτλος, επειδή με είχαν ρωτήσει πριν από κάποια χρόνια που τον δημιούργησα, ο τίτλος δεν είναι, ο τίτλος πρέπει να σας πω, δεν είναι μη μου πεις, δηλαδή θέλω να μου πεις. Είναι μη μου πεις. Μπράβο, μη μου πεις, γίνεται και αυτό. Ναι. Αυτό είναι στην ουσία. Το γιατί ό,τι λέμε εδώ, αφήνουμε τους άλλους με μία απορία, μη μου πεις, τι λες. Και αυτά που θα σου πω τώρα για την ημέρα γεννήσεως ενός ανθρώπου που αύριο είναι τα γενέθλιά μου. Που είναι πολύ σημαντικά. Είναι πολύ σημαντικά. Και όσον αφορά τις προβλέψεις και το μέλλον που λέει η Πέγγι, αλλά και ακόμα η σύλληψη και από πότε μπορεί να βρει την πορεία ενός ανθρώπου, αλλά και κατά πόσο μπορούμε να διαχειριστούμε και αυτό, έτσι θα ξεκινήσουμε και μετά θα φτάσουμε στη διαχείριση της νέας χρονιάς, όπως και σας είπα. Πάμε καταρχήν να πούμε μελλοντολογικά, ναι. Πότε μπορούμε να μπούμε, να το ξαναπούμε, το έχουμε πει, για να δούμε το λογισμικό ενός ανθρώπου, όταν είναι στην κοιλιά μπορούμε να προβλέψουμε. Όχι, δεν μπορούμε, γιατί... τροφοδοτείτε το... Άρα αυτοί που προβλέπουν και λένε ότι το παιδί σου θα γεννηθεί, εμβριο, θα γίνει έτσι, είναι μαρούφα. Είναι έμβριο πια, τότε, και τροφοδοτείτε ενεργειακά από τη μητέρα, ενώ η ώρα της γέννησης μπαίνει ένας καινούριος άνθρωπος. Ενεργοποιείται το δικό του σύστημα και καταγράφει τα στοιχεία από το ένστικτό του μέσα, από τη σκέψη αργότερα, από όλα, λειτουργώντας λίγο-λίγο. Μπαίνει λοιπόν μέσα στο σύμπαν και, σύμπαν και ενεργοποιείται και από εκεί και ύστερα μπορούμε να δούμε τα πάντα του. Τα πάντα. Άρα δηλαδή όταν πάμε σε κάποιον να μας προβλέψει, είμαστε σε, είμαι εγώ μαμά, ναι. Έχω το παιδί και το κυοφορώ. Και πάω να μου πούνε μια πρόβλεψη και μου λέει αχ, να ξέρεις ότι ο γιος σου που θα γεννηθεί θα είναι πολύ τυχερός, αυτός θα κάνει μεγάλη καριέρα ή πολλά λεφτά. Άρα στην ουσία δεν ισχύει αυτό. Καθόλου. Πρέπει η μέρα να γεννηθεί. Να γεννηθεί. Το πότε γεννιέται ένα παιδί, όσον αφορά αν γεννιέται ξημερώματα, πρωί, βράδυ κτλ., παίζει κάποιο ρόλο? Όχι. Έχεις δει να παίζει ρόλο στην εμπειρία σου και καθόλου. Στην πείρα? Όχι. Καμία. Και στο ίδιο σημείο, δύο παιδιά να είναι ή και δίδυμα. Κάθε ένα έχει τη δική του πορεία, την δική του εξέλιξη. Και μου μπορεί να είναι τελείως διαφορετική. Ακριβώς. Το έχω ζήσει με φίλους μου που είναι δίδυμοι και που τον έναν τον λατρεύω, τον άλλο δεν θέλω να τον βλέπω. Είναι δύο τόσο διαφορετικά, σαν τον Κάιν και τον Άβελ είναι αυτοί οι δύο. Ενώ μοιάζουν τόσο πολύ, δεν μοιάζουν σε τίποτα άλλο. Εσύ όταν έρθει μια κυρία η οποία έχει δύο δίδυμα και ξεχωρίζει ότι το ένα το παιδί μπορεί να είναι ο Κάιν και το άλλο να είναι ο Άβελ. Αλλά είναι όμως μαμά και αγαπάει και τα δύο παιδιά, θα της πεις ακριβώς. Δεν είναι μόνο όταν έχει τα δίδυμα και πέντε παιδιά να έχει, απλά και μόνο πάρα πολλές φορές η αδυναμία των γονέων είναι σε αυτό το παιδί που νιώθει ότι είναι πιο αδύναμο. Μπορεί να είναι όμως θαυμάζει, και η καταστροφή. Θαυμάζει το άλλο, θεωρεί όμως πάρα πολλές φορές ότι δεν με έχει τόσο ανάγκη και γι' αυτό προσιλώνεται σε κάποιο άλλο παιδί από την οικογένεια που νιώθει ότι έχει ανάγκη και γι' αυτό
γίνονται και μέσα στην οικογένεια. Έκανες αυτό, έδωσες εκείνο, έδωσες την προσοχή σου πιο πολύ και πάρα πολλές φορές δεν συμβαίνει αυτό. Σαφώς. Και τα παιδιά από το δικό τους ένστικτο ή από τη δική τους, ας πούμε, αντίληψη, θεωρούν ότι το αγαπάς λιγότερο ή περισσότερο. Να σου πω, μπορεί πολλές φορές, μπορεί, αυτή η ερώτηση μου είναι ρητορική γιατί έτσι γίνεται, μπορεί τελικά να μην, η υπερβολική αγάπη ή Χαλάει πράγματα. Η υπερβολική, αν το θέλεις, να σου το πω, να πω ακριβώς τη λέξη, όταν δεν πολύ δίνουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στο παιδί μας και του τις πάμε για να τον κάνουμε και καλά ότι ναι και πού το ξέρεις ότι είναι έτσι και πού, αυτό μπορεί να καταστρέψει περισσότερο ένα παιδί. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί με την υπόθεση που ξέρεις πιστεύω ότι η μαμά έχει καταστρέψει το γιο. Ακριβώς. Γιατί όταν αμφισβητείς το παιδί σου συνέχεια για να τον κάνεις πιο σκληρό, μπορείς στην ουσία να τον κάνεις χειρότερο. Ακριβώς. Δηλαδή, πολλές μαμάδες νομίζουν... Προσιλώνονται πάρα πολλές φορές για να, να κάνει το παιδί μου αυτό, το δικό μου το παιδί, εκείνο το δικό μου το παιδί, το δικό μου το αυτό, ο δικός μου το κάνει αυτό. Και η μεταχείριση που γίνεται μέσα ή αφήνουν παίζει πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο από την ώρα της γέννησης. Ναι, απλά... Όχι όμως μεγαλώσει. Απλά και ξέρεις, πολλές μαμάδες νομίζουν ότι εγώ, επειδή έχω γιο... Και δεν θέλω να τον κάνω φλούφλι, θα του τη λέω συνέχεια για να τον κάνω πιο σκληρό. Όταν όμως τη λες συνέχεια στο παιδί σου για να τον κάνεις πιο σκληρό, στην ουσία μπορεί να τον κάνεις πιο μαλακό, να μην χρησιμοποιήσω την άλλη λέξη, και πιο λάθος. Αλεξάνδρε, παίζει ρόλο το λογισμικό του παιδιού. Πολλές φορές μια πολύ έντονη, με έντονη δραστηριότητα μητέρα ή αγχώδηση ή οτιδήποτε, δεν συνδυάζεται με το λογισμικό που έχει το παιδί. Το παιδί μπορεί να είναι πιο αργό, αλλά δεν είναι χαζό. Όταν λέει «Μαμά, κάνε αυτό τώρα» ή «Πες αυτό» ή «Πάρε το φίλο σου εκείνο». Και από την άλλη μεριά, εκείνη κάνει τα αντίθετα με τον άντρα της ή με τους φίλους της ή με στο σπίτι. Ή το παιδί, μην λες ψέματα, μην καπνίσεις, και εκείνη με το τσιγάρο φλωμώνει το περιβάλλον. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι, σαφώς, σαφώς. Δηλαδή το παράδειγμα εμείς το δίνουμε από τον τρόπο που τρώμε, πώς τρώμε, και το παιδί αντιγράφει, γιατί γίνονται καταγραφές και από την κίνηση ή από όλα, όχι μόνο τι λέμε, όλα καταγράφονται στις μνήμες του και λειτουργούμε σαν ρομπότ. Ναι. Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την ημέρα της γέννησης του παιδιού μας και τα λοιπά, δηλαδή τι εννοώ, όταν ας πούμε είναι με κεσαρική, εντάξει, όχι ο φυσικός το κοιτός. Κοίταξε να σου πω και αυτό να είναι. Πολλές φορές η φύση, η ιδιοσυγκρασία δεν έχει να κάνει. Εγώ τώρα, ας πούμε, αυτή τη χρονιά που μας περνάει, το 6, ήρθε ο καινούργιος μου εγγονός. Βεβαίως, ένα κουκλί. Δόξα τω Θεώ, είναι πάρα πολύ καλό. Με κεσαρική τομή η νύφη μου, ο γιατρός είχε προβλέψει άλλα πράγματα, εγώ είχα προβλέψει άλλα. Ειδοποίησα λοιπόν το γιο μου, επειδή ήταν μακριά και σε νησί και θα έπεφτε και απεργία, είχε και κακοκαιρίες και τέτοια κτλ. Και του είπα, έλα, γιατί... Όχι λίγο πιο νωρίς. Έλα αύριο, γιατί έχουμε γένα. Ρε μαμά, αφού ο γιατρός και εκεί που πήγα, έλα εδώ τώρα. Και σηκώθηκε και έφυγε. Άρον. Σου το είπες για να μην την αγχώσει, το άφησες, στο γιο σου μόνο. Εμείς ήμασταν προετοιμασμένοι, ναι. Εγώ είχα προετοιμαστεί και για, επειδή έχουμε και ένα άλλο, το μεγαλύτερο εγγόνι, ακόμα και σε κάποιες φίλες για να πάρουν το μεγάλο το γιο. Εάν, να το κρατήσουν λίγο. Έτσι, αλλά ειδοποίησα το γιο μου και δόξα τω Θεώ πρόλαβε και η μητέρα, γιατί και η μητέρα της μένει στο νησί εκεί. Και με το που ήρθε, μια μισή ώρα, ο γιος μου. Πήγα και τον πήρα από το αεροδρόμιο. Πάμε στο σπίτι. Και την παίρνει, της λέει, πάμε να δούμε μια ματιά στο γιατρό. Στον δρόμο σπάσανε τα νερά της και γέννησε. Ναι, αυτό σου λέω. Ότι άρα... Δηλαδή μέσα σε τρία τέταρτα από την ώρα που ήρθε ο γιος. Μέχρι πότε έχει δημιουργηθεί το ολοκληρωμένο που μπορείς να βάλεις την υπογραφή σου λογισμικό σε ένα παιδί. Δηλαδή εννοώ, έρχομαι εγώ αύριο και το παιδάκι μου είναι 5 μηνών. Αλλά πότε μπορείς με σιγουριά να έχεις πει πολλά πράγματα για τα 30 του χρόνια. Από ποια ηλικία και μετά. Κοίταξε, μπορούμε να δούμε την πορεία και την εξέλιξη, τι θα γίνει, αν θα σπουδάσει, αν θα δραστηριοποιείται, αν θα είναι δυναμικό, αν θα κάνει οικογένεια, αν θα αποκτήσει παιδιά, αν θα ζήσει σε άλλο μέρος. Πάρα πολλά πράγματα. Αν θα πιαστεί με ναρκωτικά, αν είναι όλα αυτά τα πράγματα, φαίνονται από την ώρα της γέννησης, εκείνο το λεπτό.
Δεν μπορούμε όμως να βγάλουμε όταν θα, μείνει, όταν θα είναι 20 ετών, στο λέω το παράδειγμα και στην καθημερινότητα από διάφορο κόσμο ή και από το γιο μου. Ήξερα ότι 20 χρονών θα κάνει σπουδές στο εξωτερικό, αλλά δεν μπορούσα να του βγάλω τα θέματα ή να δω τη βαθμολογία. Όμως ένα χρόνο πιο μπροστά ή 6 μήνες πιο μπροστά έβλεπα ότι θα γράψει αυτό. Έβλεπα τι γνώση έχει από αυτό το μάθημα, ότι δεν είσαι συγκεντρωμένος ακόμα, θέλεις διάβασμα για το Γενάρη ας πούμε ή τον, αν έχουμε τώρα Δεκέμβρη ας πούμε, τον Μάιο που δίνεις εξετάσεις, θέλεις να ανεβάσεις τη βαθμίδα σου στη γνώση, έχεις ελλειπή στοιχεία. Αυτές είναι λεπτομέρειες που είναι σαν ένα ζουμάρισμα στον τακτικό χρόνο ή όταν είναι για κάτι επαγγελματικό, για κάτι οτιδήποτε. Έχει να κάνει με την περίσταση του τώρα, με το focus και κάνουμε ένα focus και βλέπουμε εκεί που θέλουμε, για να κάνουμε ένα focus στο αποτέλεσμα που θέλουμε να έχουμε. Είσαι μια δικαστική υπόθεση, ένα, μπορεί να βγάλουμε το αποτέλεσμα, αλλά βλέπουμε και τη διαδρομή. Α, θέλει συμπλήρωμα κάτι χαρτιά σας. Λοιπόν, όχι δεν είναι αυτό, λάθος έχει γίνει έτσι, θα πρέπει να ψάξετε αυτό. Τι γίνεται στην περίπτωση που η πρόβλεψή σου είναι αρνητική, γιατί σαφώς δεν προβλέπουμε μόνο τα θετικά. Πάρα πολλές δηλαδή, φορές μπορεί να έχω ένα δικαστήριο και να μου πεις λυπάμαι κύριε Πετρίδη, αλλά αυτό το δικαστήριο θα το χάσω και θα δώσω 100.000, δανείζομαι. Πώς θα μου το πεις, κοίταξε να σου πω. Τι θα κάνω, πρέπει να το δεχτώ. Θέλουν, δεν θέλουν. Πολλοί δεν το δέχονται εκείνη την ώρα και με παίρνουν μετά και μου λένε κυρία Δαμουράκη, πόσο δίκιο είχατε. Εκείνη την ώρα τσαντίζονται και σου λένε εντάξει, εντάξει, δεν θέλω κάτι άλλο, ευχαριστώ. Βέβαια. Και σου έχουνε, όχι, και... δεν λένε δεν θέλω άλλο. Θέλουν ίσως πιο πολλά πράγματα. Όχι, εννοώ πάνω σε αυτό, επειδή δεν το πιστεύουν, σου λέει να πάμε παρακάτω. Συνήθως... Εγώ αναλύω τα πάντα με λεπτομέρεια, Αλέξανδρε, και το ξέρεις αυτό. Δεν είναι πάμε, στέκομαι στους προβληματισμούς περισσότερο για να τους καθοδηγήσω και πώς μπορούν να το ξεπεράσουν πιο εύκολα. Σαν γεγονός, από τη στιγμή που το προβλέπω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει. Μπορούμε με τη μεταχείριση και με τον τρόπο να μικρύνουμε κατά πάρα πολύ το γεγονός όταν είναι δυσίωνα. Όχι να το ξεφανίσουμε, σαν γεγονός θα γίνει. Έτσι λοιπόν δυναμώνουμε πάρα πολύ από τη γνώση, από την αντίληψη, από το γεγονός που το ξέρουμε ότι σε 3 χρόνια θα γίνει αυτό και είμαστε έτοιμοι να το υπερασπιστούμε και περνάει πολύ πιο γρήγορα. Σε 2-3 μέρες, όπως είπαμε και στην έναρξή μας, υποδεχόμαστε τη νέα χρονιά. Αυτό σημαίνει ότι σε 3 μέρες από τώρα πρέπει να μπούμε με το δεξί και με το ρόδι σε μια νέα χρονιά για 12 μήνες. Με τα καλά της και τα κακά της. Ως σύμβουλος διαχείρισης. Χρονιά πάντα μπαίνουν, πρέπει να μπαίνουμε με αισιοδοξία. Στο δικό μας το σπίτι, στο δικό μας το χώρο, στο δικό μου μαγαζί, ακόμα και όταν δεν έχουμε δουλειά. Δεν ξέρεις αν σήμερα, ας πούμε, ο καθένας θα χτυπήσει το τηλέφωνο ή θα μπουν μέσα στο μαγαζί μου να ψωνίσουν. Όταν εσύ ξυπνάς το πρωί και δυναμώνεις με τη σκέψη και λέει, φεύγω, άργησα γιατί έχω δουλειά. Δεν ξέρω, μου λέει, αν έχω. Μα κάντο έτσι να δεις ότι θα έχεις. Ναι. Είναι η καλή ενέργεια που δίνουμε, είναι η άβρα που εκπέμπουμε. Εσύ πώς προτείνεις ως σύμβουλος διαχείρισης τώρα εν ώψη νέας χρονιάς, είτε αυτοί που έχουν πολλά προβλήματα, λίγα, καθόλου, πώς πρέπει λίγες ώρες πριν υποδεχτούμε τον χρόνο, τι πρέπει μέσα μας να πούμε, τι πρέπει να πιστέψουμε, με τι... αγάπη και να σκεφτόμαστε πάντα. Σας το έχω πει επανειλημμένα, το λέω και θα το λέω, ας γίνομαι γραφική. Τουλάχιστον για να μπει βαθιά μέσα στη σκέψη σας ότι δεν έχει να κάνει, πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο αυτό που επιθυμούμε. Όσοι σκέφτονται αυτό που φοβούνται, έτσι προκαλούν μέσα να γίνει αυτό που φοβούνται. Γιατί καταγράφεται η σκέψη μας στο συμπαντικό δίσκο και είναι αντιγραφή. Ναι, σαφώς. Είναι σαν επιθυμία σου. Την ώρα που το σκέφτεσαι και λες, αχ, τι κακό θα με έβρει τώρα. Μα δεν υπάρχει περίπτωση να με έβρει. Και αν δεν σε έβρει αυτό, θα σε βρει κάτι άλλο που θα σου χαλάσει τη μέρα και τη διάθεση. Κακό θα σε έβρει. Οπωσδήποτε. Δυσκολία, προβλήματα. Πιστεύεις το ρόδι που θα σπάσουμε όλη την πρώτη του χρόνου. Ναι, γιατί σπάω κι εγώ, αλλά κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Είναι απλά το ρόδι ή είναι η ενέργεια. Δηλαδή, εγώ να σπάσω πεπόνι. Είναι το μέσα. Θα είναι διαφορετικά. Ναι. Όχι, θα είναι το ίδιο. Το ίδιο θα είναι. Αυτό θέλω να πω, ότι όλα, και εσύ αυτό πρεσβεύεις όλα αυτά τα χρόνια, είναι η πίστη προσωπική που έχουμε και η δύναμη που βγάζουμε. Η δύναμη, γιατί έχω δει σπίτια που σπάνε τα ρόδια ο καθένας ένα και πηγαίνουν όλα χάλια, γιατί όταν μπαίνει άλλη και λέει, ναι, δεν το ξέρω εγώ τι θα γίνει και φέτος, σπάει το ρόδι. Αυτό θα αλλάξει την
την κατάσταση. Oh. Εγώ, αν σπάσω λοιπόν το καρπούζι και πω όλα να πάνε καλά. Θα πάνε όλα καλά. Το πεπόνι, το μήλο, το αχλάδι. Ό,τι απλά είναι. Παραδοσιακά έχει μείνει το ρόδι. Ναι, που έχουμε όπως έχουμε και τα παραδοσιακά φαγητά. Που... Γιατί αυτοί που τρώνε, ας πούμε, εκείνη την ημέρα μακαρονάδα με τέσσερα τυριά, ας πούμε, την ημέρα του Χριστουγέννου και δεν φάνε τη γαλοπούλα, θα τους πάει αλλιώς. Όχι, καλέ. Αυτά θέλω και να πω. Και πόσοι δεν είναι κόσμο. Κρεατοφάγοι και δεν τρώνε. Και... Έχω τύχει εγώ με ανθρώπους να τρώνε ψάρι την ημέρα του Χριστουγέννου, γιατί δεν τους αρέσει το κρέας. Δεν ξέρεις κάτι, ότι αν λοιπόν ο κόσμος δεν καταλάβει ότι μόνοι μας πρέπει να διαχειριστούμε τα πράγματα και τα γεγονότα. Όλοι ξεκινάνε ότι... από την σκέψη που έχουμε, το ένστικτο που έχουμε, τα συναισθήματα που μπορούμε να τα υπερχειλήσουμε, να τα βγάλουμε έξω τα συναισθήματά μας, μην τα εγκλωβίζουμε μέσα. Για όλα αυτά όμως μπορείτε να πάρετε πληροφορίες και να κάνουμε και την προσφορά για τα δικά σας προσωπικά θέματα στο 210-96-23-315. Είμαι πρόθυμη και ικανή να σας καθοδηγήσω με τον πιο σωστό και καλύτερο τρόπο για να έρθει η λύση σε αυτό που σας απασχολεί. Και δύο από εσάς, τώρα που θα τηλεφωνήσετε, ναι. Αφήστε το όνομα τεπώνυμο, γιατί τώρα είναι εδώ. Οι δύο πρώτοι, εσείς θα το δεις από την ώρα, έτσι δεν είναι, που θα έχετε αφήσει το όνομα τεπώνυμο, θα είναι εντελώς δωρεάν εν ώψη νέας χρονιάς, αλλά μετά τις 7 του μήνα. Μην πείτε να έρθω αύριο. Όχι, μπορεί να πάρουν τηλέφωνο τώρα και θα κλείσουν το ραντεβού με σειρά προτεραιότητα. Η ώρα. Έτσι θα κλείσουμε. Η ώρα που εγώ. Βέβαια, πολλές φορές παίρνουν 2 η ώρα τη νύχτα. Ναι, μα άμα σε βλέπουν στην επανάληψη και αφού ξέρουν ότι 24 ώρες. Ναι, με βλέπουν, αλλά δεν συνειδητοποιούν ότι αποκλείεται να μην κοιμάμαι, ας πούμε, και 2 η ώρα τη νύχτα. Πρέπει να κοιμάσαι νωρίς, Πέγγι, για να έχεις ενέργεια. Κοίταξε να δεις. Όχι, εγώ κοιμάμαι πολύ αργά. Αλλά κάνω άλλα πράγματα. Χαλαρώνω, διαβάζω, βλέπω τις νυχτερινές εκπομπές. Εμάς μας βλέπω μόνο σε επαναλήψεις βράδυ. Ναι, το βράδυ. Δεν μπορώ. Δεν βλέπεις καθόλου πράγματα. Δηλαδή, βλέπεις ειδήσεις και πράγματα που σε αγχώνουνε. Δεν κάθομαι. Όχι, δεν βλέπω. Για να μην σου ρίχνουν το σύστημα. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Ναι. Στεναχωριέμαι και πάρα. Άμα σου φεύγει και η ενέργεια, δεν μπορείς και να αποδώσεις. Κοίταξε, μετά. Εγώ έχω παραγωγή, μεγάλη ενέργεια. Ναι, αλλά όσο να είναι, δεν μπορείς όλη μέρα να βλέπεις πολέμους. Αλλά και... το βράδυ κάθομαι και κάνω replay σε όλα αυτά, back, σε όλα αυτά. Μπορεί να με απασχολήσει ένα θέμα ενός επισκέπτη σε μένα πάρα πολύ και λέω πόχ και δίνω δύναμη με τη σκέψη μου στο άτομο αυτό να μπορεί να υπερνικήσει ας πούμε τα δύσκολα ή τα αδυσίωνα και τέτοια. Και έχω και τις δικές μου ώρες γιατί θέλω να διασκεδάσω, θέλω να ζήσω με την οικογένειά μου, να πάω στο κομματήριο, να φτιάξω πράγματα. Να ανανεώνεσαι με αυτά και γεμίζεις και φορτίζεις. Μ' αρέσει και φτιάχνω διάφορα πώς το λένε, και καλλιντικά, ντεκόρ. Ασχολούμαι με με τον ντεκόρ το έχεις πάντως. Μαγειρεύω. Αυτό το έχεις να ντεκοράρεις, το ξέρω. Θέλω να ευχηθώ. Καλή χρονιά, με υγεία, με το δεξί, με την ψυχή μας, με την ευχάριστη διάθεσή μας. Εμείς οι ίδιοι είμαστε αυτοί που καθοδηγούμε το δικό μας το ποντίκι και το πάμε όπως είναι όπως το υπολογιστής που αν εγώ θέλω να πατήσω να ανοίξει το παράθυρο 2, πάω το ποντίκι στο παράθυρο 2, δεν το πάω στο 3 για να ανοίξει το 2. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι στην ακριβώς, ουσία. Ακριβώς. Αυτό είναι. Είδες, θα έχω μάθει και δεν με παίρνεις για βοηθό σου να κάνω τη δεύτερη φωνή από πίσω. Εσύ θα λες τον πελάτη. Αυτά και εγώ θα του λέω να το επεκτείνω. Λοιπόν, καλή χρονιά να έχουμε. Να είστε καλά, καλή χρονιά, όχι μόνο πρωτοχρονιά. Καλή χρονιά και οι 12 μήνες να περάσουν από δίπλα μας, από πάνω μας, από όλα. Δύναμη για τον ίδιο μας τον εαυτό, για την οικογένειά μας, γιατί θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά και αυτή. Όμως θα τα καταφέρουμε. Η Ελλάδα δεν πεθαίνει ποτέ. Πότε. Και έτσι θα κλείσουμε. Και η Πέγγι θα είναι εδώ και την επόμενη εβδομάδα, τη νέα χρονιά. Κάθε εβδομάδα, από την επόμενη βέβαια εβδομάδα, θα λέμε περιστατικά και γεγονότα που αναλύουμε. Τώρα κάναμε αυτές τις εβδομάδες λίγο για τις χρονιές, πράγματα που είναι γενικά. Τώρα θα ξαναμπούμε πάλι στα ιδιαίτερα. Έχουμε μετατροπές. Μέσα στο φθινόπωρο έχουμε... της καινούργιας χρονιάς. Δηλαδή του χρόνου εννοείς. Ναι. Α, ωραία. Να μου το γράψει εδώ, κάτσε λίγο 10 λεπτά. Λοιπόν.
Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφω με μόδα καταπληκτική, γιατί πρέπει να σας δείξω τι θα φορεθεί, τι θα παίξει. Αν δεν έχετε ενημερωθεί για το γκαλά, να σας προτείνω κάποια πολύ ωραία φορέματα. Και επιστρέφω για να ολοκληρώσω με Χριστίνα Κακούτη από τη μόδα και την ομορφιά και όλα αυτά, με πράγματα που έχουν να κάνουν και επί των ημερών. Μείνετε κοντά μου, έχουμε πολλά πράγματα ακόμα να δούμε. Φύγαμε παρακαλώ. Μη μου πεις και πάλι κοντά σας, τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής, με πολύ ομορφιά, πολύ μόδα, αλλά όμως και καλή υγεία και καλή διατροφή και καλή σωματική διάπλαση, διότι φίλε τηλεθεατή, ωραία είναι και τα μελομακάρονα, πολύ ωραία και οι κουραμπιέδες, ωραίες και οι γαλοπούλες, ωραίες και οι δίπλες, ωραία είναι τα πάντα να τα γεύεσαι και να τα τρως, αλλά όταν μετά όμως βλέπεις το στομαχάκι, βλέπεις τα λιπάκια, βλέπεις τα πράγματα αυτά να πηγαίνουν έρχονται, αρχίζεις και τσαντίζεσαι και λες γιατί έφαγα τόσο, γιατί έκανα αυτό, γιατί έκανα εκείνο κτλ. Η Χριστίνα η Κακούτη εδώ κοντά μας, εορταστική και εκείνη, έβαλες λίγο αυτό το τόνο, ξέρεις, το λίγο να. Γυαλιστερό λόγω των ημερών μου αρέσει. Και φουστίτσα και μπιστίτσα. Ναι, εννοείται, σου πάει αυτό εσένα. έχει ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα και θα συζητήσουμε σήμερα, ναι. Έτσι θα δώσουμε συμβουλές που έχουν να κάνουν με τι. Μιας και είναι μέρες εορτών τώρα και οι περισσότεροι θα πέσουμε, κάποιες φορές πέφτουν λίγο με τα μούτρα. Όχι στο λίγο, φαγητό. Πέφτουμε όλοι, εγώ τουλάχιστον έχω πέσει για τα καλά. Ναι. Εσύ δεν έχεις ανάγκη, το έχουμε ξαναπεί. Λέμε ναι, για... καλά, ποιος το λέει ότι δεν έχω ανάγκη. Ας μην έκανα τόση γυμναστική και ας μην τα έκαιγα. Ναι, σωστά. Και θα μου μένανε. Σωστά. Παρ' όλα αυτά για τους κοινούς θνητούς. Α, μ' αρέσει. Αυτό με ξεχωρίζει. Δηλαδή, όχι για τον Θεό. Λέει όχι για τον Θεό, αλλά για τους κοινούς θνητούς. Ναι. Ακριβώς. Θα πούμε 10 τρόπους, 10 κολπάκια στην ουσία, για να μην πάρουμε κιλά και για να διατηρήσουμε πάλι την υγεία μας στη διάρκεια των ημερών αυτών. Και συγκεκριμένα μιλάμε για να αποφύγουμε να πάρουμε κιλά ή να πάρουμε παραπάνω βάρος όταν γίνονται τα εορταστικά τραπέζια. Mm-hmm. Για παράδειγμα τη μέρα των Χριστουγέννων, το βράδυ μάλλον, που είναι όλοι μαζεμένοι. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να μην πέσουμε τα μούτρα στο φαγητό στη διάρκεια όλης της ημέρας όμως. Γιατί... Αυτό που γίνεται, εγώ πιστεύω, Χριστίνα, το λάθος με τους περισσότερους, είναι ότι επειδή συνήθως δεν κάθομαστε με τη μία όλη στο τραπέζι, αλλά πάμε σε event και γκαλά που έχει στηθεί το τραπέζι. Ναι. Αυτό που μπερδεύονται οι περισσότεροι είναι αχ, να τσιμπήσω και λίγο από εκεί, να τσιμπήσω. Μπράβο. Έχουμε φάει 4 πιάτα, αλλά τσιμπώντας. Ναι. Εμείς βέβαια στο σπίτι μου, ενώ στην αρχή ας πούμε, οι δικοί μου φωνάζανε και λένε, εμείς τσαντιζόμασταν γιατί λέγανε δεν τσιμπάει κανείς τίποτα όταν κάτσουμε όλοι μαζί. Ναι. Εμείς λέγαμε, μα και τι κάνεις έτσι, δηλαδή αν πάρω λίγο ένα κεφτεδάκι, αν πάρω λίγο έτσι, λίγο ναι, αυτό, λίγο τον μπομπέκι. Ναι, τι θα γίνει, ακριβώς. Ναι, όμως τελικά, στο πέρας των χρόνων διαπίστωσα ότι όλο αυτό βοηθάει στο να έχουμε πολύ καλή υγιεινή, γιατί στην ουσία από το να τσιμπάς και να μην ξέρεις πόσο έχεις φάει, κάθεσαι, τα βλέπεις όλα μπροστά σου. Mm-hmm. Τρώει το μάτι καταρχήν, χορταίνει, άρα παίρνεις λιγότερες ποσότητες. Ακριβώς. Και βάζεις λίγα-λίγα και τα τρως. Ναι. Δεν είναι τόσο δύσκολο να το κάνουμε, πιστεύω. Απλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ένα πράγμα. Ξεκινάμε το πρωί και δεν παραλείπουμε το πρωινό, Αλέξανδρε. Πολύ σημαντικό, είναι ο βασιλιάς. Ακριβώς. Γιατί όταν δεν φας το πρωί, μετά θα καταλήξεις την υπόλοιπη μέρα να πεινάς. Οπότε το βράδυ λογικό είναι να πέσει με τα μούτρα. Και αυτό που κάνετε πάρα πολύ. Λες, έφαγα λίγο κάτι το πρωί, μετά έτρεχα, δεν πρόλαβα. Άστο, μωρέ, μία και καλή μετά. Ο οργανισμός. Ναι, δεν είναι. Όταν όμως το βράδυ θα σου χτυπήσει στις 9-10 κόκκινο, ότι ξέρεις, φίλε, OK, όλα καλά με έχεις όλη μέρα. Τώρα πρέπει να φάω και θα πεις, έλα, μωρέ, πώς θα κοιμηθώ. Γιατί ξέρεις, εγώ όταν πεινάω δεν μπορώ να κοιμηθώ. Έχω ξαπλώσει και λέω, δεν πειράζει, τώρα πήγε 11. Είμαι καλά και επειδή έχω φάει μόνο 2 τοστ, ξαναξυπνάω, ανοίγω το ντουλάπι που έχω τα τσίπς και τα πατατάκια. Ναι. Αυτό το ντουλάπι που το ανοίγω λέω, όχι τώρα σας έφτασα. Το επικίνδυνο. Και επειδή έχω τη λεμαργία, με έχω πιάσει να φάω ένα φουντούνι, ένα πιτσίνι και ένα πατατάκι. Μόνο, όρθιος, ένα μόνο. Ένα πολλά. Ένα πακέτο. Α, πακέτο. Και με έχω πιάσει να είμαι όρθιος με το ντουλάπι ανοιχτό. Τύπο ότι θα φάω λίγο και θα τα παρατήσω και από τη λεμαργία μου τρώω και από τα 3. Αυτό γιατί στις 9-8.30 δεν έφαγα σωστά. Δεν στο είχα όμως να τρως τέτοια. Τι δεν μου το έχεις καλέ, εγώ τα τσακίζω. Α. Αλλά όχι όμως καθημερινά. Είναι ένα ντουλάπι που μπορεί να... Ναι, αλλά όταν θα με πιάσει Χριστίνα, ναι. Ό,τι υπάρχει μέσα θα το δοκιμάσω και σοκοφρέτες και σοκολάτες και όλα. Α, ωραία. Νομίζω... Όλοι οι άνθρωποι που κάνουν γυμναστική το έχουν και αυτό το ντουλάπι. Δηλαδή, ξέρεις, για την παρασπονδία πρέπει. Σαφώς και μου, γιατί μας πιάνει. Δεν μπορεί συνέχεια να σε έχουν στο ρελαντί. Κάποια στιγμή θα του δώσεις. Ναι, αυτό ακριβώς.
Άλλωστε, ο οργανισμός χρειάζεται και τα λίπη. Μην το ξεχνάμε αυτό. Σαφώς. Και είναι απαραίτητα. Τα κορεσμένα είτε τα ακόρεστα, πάντως τα λίπη είναι απαραίτητα. Ακριβώς. Για τον οργανισμό. Το πρώτο λοιπόν, ότι δεν ξεχνάμε να το πρωινό μπορεί να είναι ένα φρούτο, ένα λαχανικό, αλλά να βάλουμε και μια πρωτεΐνη μέσα. Μπορεί να είναι ένα αυγό ή να είναι ξηρή καρπή, για παράδειγμα, έτσι. Λίγους, γιατί λίγους, εγώ να ξεκινήσω, ναι, και εκεί, και η χούφτα μου δεν σταματάει. Ναι, εκεί, ναι, εκεί πραγματικά κι εγώ, ναι. Και μάλιστα με τα αμύγδαλα που μου αρέσει εμένα πολύ να τα βράζω, να τα βγάζω το τσόκνι. Α, σ' αρέσει αυτό. Τα λευκά αμύγδαλα, ναι, ανοίγω, γεμίζω τσέπες όταν είναι να φύγω, γεμίζω, ναι, και τις δύο χούφτες και κατεβαίνω. Ξέρεις τι, είναι πολύ... Δεν μπορώ με μία χούφτα, είναι... με τίποτα, μην είναι... μου τα δώσετε καθόλου. Είναι ωραία, είναι ωραία. Είχα πάει και στο σπίτι της Πέγγης, ναι, ναι, που έβγαλε τους ξύρους καρπούς, λέω θα γίνω και ρεζίλι, τα σάδιασα, γιατί δεν μπορώ. Α. Μη μου φέρνετε. Ή θα μου φέρετε μπόλικους, μη μου φέρετε λίγους, γιατί με βάζετε στην αυτή να πω έχεις να μου βάλεις λίγο. Αλλιώς μη μου φέρετε καθόλου. Θέλω να τρώω πολλούς ξύρους καρπούς. Τα κάσους. Και... όλα, όλα, πια κάσους και πια είναι ωραία, όλα, όλα. Είναι ωραία. Ποια είναι τα λιγότερο κακά από τους ξύρους καρπούς? Εγώ νομίζω αυτό που είπες, τα αμύγδαλα, τα... Είναι τα λιγότερο. Τα ναι, βρασμένα, αλλά... ξεφλουτισμένο. Επίσης, πώς θα το πω, η περιέργειά μου είναι όταν μου δώσεις σποράκια μαύρα, mm-hmm, ή φιστίκια υγιεινής που πρέπει μόνος μου να κάνω αυτό. Ναι, Πέγγινε εδώ ακόμα, περιμένει να φύγει. Να κάνω αυτό. Ναι, είναι λίγο σπαστικό. Θα τα φάω όλα όμως. Και να σας πω ότι σαν παιδί, mm-hmm, δεν μπορούσα να κάνω αυτό. Έκανα αυτό. Η μητέρα μου θυμάμαι ότι μου βάζε ένα από κάτω σαν χαλάκι όταν βλέπαμε τηλεόραση, γιατί η μαγεία μου ήταν αυτό. Α, δηλαδή. Και έβαζε ένα χαλάκι και τα πέτα. Α, τα πέτα κάτω, ναι. Ναι, δεν μπορούσα να κάνω αυτό. Μου την έσπαγε. Ναι, ναι, ναι. Ήθελα να χαλαρώσω με τα σποράκια. Αυτό. Και μάλιστα μου έλεγε, αγόρι μου, για σένα είναι. Και έκανα. Ναι. Δεν άφηνα, μην μου τα πάρουνε. Και έπρεπε να αδειάσει το σακούλι, δεν σταματούσα. Είχαν γίνει τα χείλια μου τόσο από το αλάτι. Ναι, ναι, ναι. Ενώ τώρα πια τρώω ανάλατα, αυτά που τρώνε και οι παπαγάλοι. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Μ' αρέσουν πολύ. Ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Αλλά να σου πω, γιατί μικρός ήσουν, ας πούμε, πιο εύσωμος. Όχι, είχα τρέλα με τους ξύρους καρπούς. Α, αλλά ήσουν να πάρεις στα ίδια, πάντα στα ίδια κιλά ήμουνα. Στο ίδιο μοτίβο ήμουνα, σαν αθλητής. Αλλά είχα αυτή την τρέλα. Όπως ένα πράγμα περίεργο που έχω κάνει και έχω φάει, δεν ξέρω αν το έχετε δοκιμάσει ποτέ. Μπορεί και να γελάσω και να πούνε, μπουφ, τι έτρωγε. Λοιπόν, εμένα μου έφερε ο παππούς μου ζεστό ψωμάκι, ναι, ναι, αυτό του φούρνου που το, ναι, κόβουμε στη μέση, ναι, 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 το ψωπτό φραντζολάκι, ναι, και μέσα στο ζεστό ψωμάκι έβαζα και την πατούσα σογκοφρέτα. Αχ, ναι. Αυτό το έχεις δοκιμάσει ποτέ, Μπέγγι, και εσύ. Η σοκολάτα, η σογκοφρέτα. Με τα σποράκια, γι' αυτό έχεις πολύ ωραία χείλη σαρκών. Αυτό από το πολύ... λοιπόν, έβαζα αυτό. Και ένα άλλο που έκανα είναι το παγωτό το παλιό. Το ξυλάκι, δεν ξέρω τώρα αν βγαίνει, που ήταν η σοκολάτα απ' έξω και μέσα λευκό. Το έβαζα σε ένα μπολ, το τεμάχιζα και μέσα τι έριχνα, ξέρετε? Τι? Γαριδάκια. Τι? Αυτά όπως έλειωνε τα ανακάτευα και έτρωγα αυτό το πράγμα. Αλμυρό με γλυκό. Αλμυρό μαζί με γλυκό. Κι όμως, δοκιμάστε το. Και παρά είμαι. Παράγινα. Παράγινα. Λοιπόν, αυτό με τη σογκοφρέτα, δηλαδή εσύ δεν το έχεις δει ποτέ. Με το ζεστό ψωμί που η σογκοφρέτα... Το λιγούμι με το μπισκότο. Γιατί το αυγό το χτυπητό με τη ζάχαρη που μου έφερνε στο διάλειμμα η γιαγιά μου. Όχ. Αυτό. Σοβαρά μιλάς. Αυγό σε ποτήρι χτυπητό με ζάχαρη. Και μέσα κακάο μετά. Και άμα θες και κακάο. Και αυτό και το τρώγαμε μια χαρά τα παιδιά στο προάβλιο. Δηλαδή, εμάς δεν μας άφηνε να πηγαίνουμε να παίρνουμε τα σχολεία το ίδι. Η γιαγιά μου και ο παππούς μου χώτσαν στα διαλύματα. Πολλά, ναι, στα φώναζε. Και μας άφηνε να εκείνη. Και εμένα καμιά φορά μου φέρνανε και με κάνανε, ένιωθα ότι με κάνουν ρεζίλι στα υπόλοιπα παιδιά. Γιατί... Εγώ δεν ένιωθα καθόλου και μάλιστα πολύ, εγώ περίμενα τον παππού μου στο προάβλιο πολύ. Καταρχήν, σαν παιδί ήταν ο παππούς και η γιαγιά να έρθει, ναι, στο προάβλιο. Εμένα ερχόταν οι γονείς και γι' αυτό δεν μου πολύ άρεσε. Ο παππούς μου έλεγε, θυμάμαι, στην γυναίκα που είχε τα ψηλικά. Αυτό. Είναι πολύ πιο καλό και πολύ πιο σημαντικό. Βεβαίως. Γιατί συμμετέχουν οι γονείς στα παιδιά που πάνε. Είναι πολύ πιο, ναι, θετικό παρά η αδιαφορία. Ναι, έχεις δίκιο. Και να τα παίρνεις. Πάρε, ναι, 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 ένα 2 ευρώ, πάρε ένα ευρώ. Να πάρεις ένα κουλούρι.
όλοι. Ένα τόστ, ναι. Εμένα θυμάμαι ότι λέγανε, θα, του δώνε, θα του δίνετε ό,τι θέλουν, γιατί μας δίνανε λεφτά να έχουμε εμείς πάνω μας, σαν παιδάκια μην τα χάσουμε, θα του δίνετε ό,τι, και κάθε Παρασκευή ξέρεις πληρώναν στο τι έχει πάρει το κάθε παιδί, θα του δίνετε ό,τι θέλετε, δεν θα του δίνετε όμως κρουασάν και πατατάκια τέτοια. Ό,τι άλλο από εδώ έχει, τα ψωμάκια, τα που ξέρεις τα φτιάχνει η γυναίκα το πρωί στα, στο σχολείο μέσα, πώς λέγεται αυτό που φτιάχνουν, τα σαντουιτσάκια όλα αυτά, ναι, έπαιρνα ό,τι ήθελα. Αλλά μην του δίνετε άλλα. Αλλά δεν άφηνε να μου, και μου έλεγε, δεν πιστεύω να ζητήσει τέτοια. Λέω, όχι, όχι, δεν θέλω τέτοια. αυτό όμως δίνει και μια αλήθεια των πραγμάτων για τους μεγάλους με τα παιδιά. Μα δεν είναι. Τώρα όμως περνάς από το σχολείο, στο διάλειμμα, και δεν βλέπεις κανέναν γονέα. Θα μου πεις, οι άνθρωποι τρέχουν πια και δουλεύουν όλοι οι άνθρωποι τόσο πολύ. Και βλέπεις τα παιδιά πέρα δόθε στο πράβλιο. Ναι, υπάρχει τρόπος όμως το βράδυ, από το πρωί που σηκώνονται να ετοιμάσει το σάντουιτ με αυτό που θέλει το παιδί, την αδυναμία και τέτοια, να είναι πιο καθαρό, πιο υγιεινό και να δείχνει και τη συμπαράσταση πολύ ότι σε φροντίζω, σου φέρνω το φαγητό σου. Σαφώς. Είναι πολύ πιο ζεστό για το παιδί να νιώθει και όχι που λες ντροπή, γιατί πρώτα το κάνανε πολύ αγάπη μου και τώρα το κάνουν πολύ λίγοι. Αλλά σαν παιδάκια αυτό τους έκανε, ένιωθε ότι ξεχώριζε και ότι εμένα γιατί μου το φέρνουν και στα άλλα παιδιά δεν έρχονται. Αυτό, γι' αυτό. Και ένιωθε άσχημα. Εγώ το καταλαβαίνω και εγώ πολλές φορές και ξέρεις τα παιδιά έχουν μια περίεργη, ένα περίεργο βλέμμα που πολλές φορές κοιτάνε εσύ που είσαι γιαγιά και μου έφερε σε μένα το αυγό. Νομίζεις ότι θέλουν, μπορεί να μην ζηλεύουν το αυγό, απλά κοιτάνε την κίνηση και εσύ νιώθεις άσχημα. Το ξέρεις ότι πολλές φορές δεν έτρωγα και το έκρυβα, γιατί με κοιτούσανε που έτρωγα και έλεγα τώρα αν δεν έχουνε και αν εκείνοι πώς νιώθουνε. Τα παιδιά πολλές φορές δεν έχουν ένα βλέμμα σαν να ζηλεύουνε. Και... μπορεί να μην ζηλεύουνε, απλά να... κοιτάνε. Ή να κοροϊδεύουνε. Εγώ δεν έτρωγα, το έφασα τσάντα και το γινούσα σπίτι. Μου λέει γιατί δεν το έφαγες αφού το έφερα. Αλλά λέω να δεν πεινούσα και μετά καθόμουν και τα έτρωγα όλο στο τραπέζι. Και εκεί λοιπόν καταλάβαινε η γιαγιά μου και μου έλεγε: άκου να δεις, εσύ θα τρως. Ο κάθε παιδάκι λέει στη μαμά του, στη γιαγιά του, αν θέλει να φάει ή δεν θέλει. Ναι. Και της εξήγησα ότι ρε παιδί μου... Όμως σου εξηγούσε. Ναι. Το πρέπει. Εάν ας πούμε είναι αυτό και λέει πες του σε μένα με αγαπάει η γιαγιά μου και μου το φέρνει η μαμά μου με αγαπάει και μου φέρει το κολατσιό μου. Να ακριβώς. Ναι. Κατάλαβες. Mm-hmm. Έτσι ούτε θα ένιωθε και το, ούτε νιώθει το παιδί άσχημα γιατί έχει κάποια ιδιαιτερότητα. Έτσι δεν σαφώς. Είναι. Αλλά θα νιώθει και πιο ρεβασμένο. Και ένα... Το άλλο, θα δεις το άλλο, θα λέει κάνε μου σάντουιτς αύριο, γιατί δεν μου κάνεις και εμένα. Σαφώς. Σε αυτή την ηλικία τα παιδιά δεν ξέρουν να απαντήσουν. Ξέρεις, απλά, απλά πρέπει να τους εξηγείς. Και ένα τελευταίο. Το εξηγείς, δεν του λες τα πεις αυτό, αλλά του δίνεις αγάπη μου, σ' αγαπάω πολύ για να σου φτιάξω το σάντουιτς. Ναι. Και ένα τελευταίο να σου πω για να γυρίσουμε στο θέμα, γιατί πήγαμε στο παλιμπαιδισμό μας. ότι άλλο ένα που μου φτιάχνανε και μέχρι και πριν από περίπου 2 χρόνια τελευταία φορά σε μία θεία μου είχα καιρό να το φάω, το φτιάχνε στην κόρη τη. Που βρέχαμε το ψωμί και βάζαμε πάνω τη ζάχαρη. Α, ναι. Πόσα τέτοια έχω φάει, πόσες φέτες με βρεγμένο. Ναι, απλά βρέχεις το ψωμί και βάζεις ζάχαρη πολύ. Α, με το βελτέ, ναι. Και αυτό, πόσα τέτοια. Και λαδάκι. Ναι, και λαδάκι, άστα. Φιλιά πολλά, Πέγγι μου. Λοιπόν. Ναι, και καλά κάνουμε και σε όποιον αρέσουμε. Λοιπόν, φιλιά, φιλιά πολλά. Εννοείται, γι' αυτό δεν έμεινες και στην παρέα μας γιατί είναι εορταστικές μέρες και αύριο υποδεχτείς. Για πες λοιπόν, οπότε... Ωραία, αυτό με τη ζάχαρη και το νερό δεν θέλω να μου δώσεις να δοκιμάσω μια μέρα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, παίρνεις το... τη φέτα το ψωμί κανονικά. Διαιτητικό δεν το λες βέβαια, διαιτητικό δεν το λέμε. Γιατί μπορεί να βάλεις μαύρη ζάχαρη. Α, ωραία, ωραία. Το βρέχεις λίγο. Και ψωμί ολικής μπορείς να βάλεις. Όχι, ολικής ό,τι θέλεις. Και βάζεις πάρα πολύ ζάχαρη. Και αμέσως το τρως. Γίνεται δεν σαν, γίνεται, ξέρω, σαν... ένα πατισερί, ένα κάτι. Για ωραία. Πες. Για να πάμε και στο βήμα, στο δεύτερο, το οποίο μας λέει ότι πέρα από το πρωινό λοιπόν που είπαμε, μπορούμε όταν είναι το γεύμα που, των Χριστουγέννων, να έχουμε ετοιμάσει κάτι εμείς και να το πάμε. Π.χ. να έχουμε βράσει λαχανικά. Και να τα πάμε στους φίλους μας και να πούμε ότι ξέρετε κάτι, εμείς ας πούμε φέραμε τα λαχανικά και ξέρουμε ότι κάτι από αυτό το τραπέζι τουλάχιστον είναι υγιεινό. Γιατί αυτοί μπορεί να, οι επιλογές τους να είναι λίγο πιο... να έχουν επιλέξει περισσότερο λιπαρά πράγματα. Σαφώς. Τότε λοιπόν ξέρουμε ότι τουλάχιστον έχουμε βάλει κι εμείς κάτι και μπορούμε να δοκιμάσουμε, αν δεν θέλουμε από τα υπόλοιπα, να πάρουμε θερμίδες. Το τρίτο είναι... αν είμαστε στους δρόμους,
μέχρι να φτάσω, μέχρι να έρθει η ώρα του γεύματος, είμαστε στους δρόμους και ψάχνουμε για παράδειγμα δώρα για τους αγαπημένους μας. Και μπορεί να μας πιάσει μία λιγούρα, να πεινάμε, οτιδήποτε. Τότε γι' αυτό έχουμε πάντα μαζί μας ένα σνακ πιο υγιεινό, δηλαδή μία μπάρα δημητριακών, αποξηραμένα φρούτα. Και με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε να φτάσουμε πάλι την ώρα του γεύματος και να πεινάμε και να θέλουμε να πέσουμε με τα μούτρα κλπ. Το τέταρτο επίσης είναι παρόμοιο. Πάλι κάθε 3-4 ώρες τρώμε κάτι για να μην μένει νηστικός ο οργανισμός και να μην πέφτει το ζάχαρο. Και πάμε μετά στο πέμπτο βήμα. Το πέμπτο είναι ότι την ώρα που έχουμε φτάσει πάλι την ώρα του γεύματος, ξεκινάμε με τα πιο διαιτητικά. Δηλαδή, έχει για παράδειγμα λαχανικά, όπως είπαμε πριν, πάνω στο τραπέζι. Έχει άπαχη γαλοπούλα, τέτοια πράγματα. Βάζουμε στο πιάτο, ξεκινάμε από αυτά και αφήνουμε στο τέλος τα πιο λιπαρά, τα οποία προσπαθούμε να τα αποφύγουμε με αυτόν τον τρόπο, γι' αυτό τα αφήνουμε για το τέλος. Σαφώς. Έτσι λοιπόν και θα γευτείτε όλα αυτά που θέλετε και ακόμα εκεί μείναμε, Φίλιππα, και θα γευτείτε αυτά που θέλετε, αλλά και δεν θα έχετε αυτό το άγχος του ότι μετά δεν θα σας μπαίνει το μπαντελόνι, του ότι μετά θα πάρετε λίγο λιπαρά. Ναι, ναι, πάντως ναι. Να σας πω κάτι, εγώ είμαι της άποψης ότι αυτές τις μέρες, ξέρεις, ο οργανισμός δεν κάνει να μπαίνει με τα μπούνια σε κάτι, δηλαδή όλη τη χρονιά να είσαι... Δεν τρώω τίποτα. Ακριβώς. Και ξαφνικά τα Χριστούγεννα. Γιατί θα πάρεις, τραντάζει. Ναι, θα πάρεις. Αλλά δεν είμαι και τη άποψη ότι αυτές τις μέρες δεν πρέπει να το ρίξεις λίγο έξω και να μην φας και να μην διασκεδάσεις και να μην περάσεις καλά. Και γι' αυτό πάμε και στο έκτο βήμα, mm-hmm. που λέει ότι για αυτούς που δεν μπορούν να κάνουν, ξέρεις, να στερηθούν κάποιες γεύσεις, μπορούν να δοκιμάσουν από όλα, αλλά από λίγο. Δηλαδή, μία μπουκιά από κάθε πράγμα. Αν γίνεται, γιατί ναι, ξέρεις, να μην το αποκλείσουμε όλα. Μπράβο. Το έβδομο είναι ότι μπορούμε να συνοδεύσουμε το φαγητό μας με ένα ποτήρι κρασί κόκκινο. Ωραία, το οποίο το κάνει πολύ καλό στον οργανισμό ενάντια στον καρκίνο, όπως ξέρουμε, αλλά κάνει πολύ καλό και στην καρδιά. Και φυσικά, εάν δεν θέλουμε κρασί, μπορούμε να πιούμε εμφιαλωμένο νερό. Τέλεια. Αλλά να μην προτιμήσουμε, Αλέξανδρε, τα αναψυκτικά, κοκακόλες, τέτοια πράγματα. Τα αναψυκτικά είναι που δίνουν περισσότερες θερμίδες και μας κάνουν να φουσκώνουμε κιόλας. Ναι. Πού είμαι, στο έβδομο? Όγδο. Ότι εάν θέλουμε να περάσουμε και για να αποφύγουμε το επιδόρπιο, γιατί στο τέλος συνήθως υπάρχει και γλυκό στο τραπέζι, έτσι. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά δεν τρώω, το ξέρεις πολύ καλά, θα προσπαθήσω να το αποφύγω, έτσι. Αλλά για αυτούς που δεν μπορούν να το αποφύγουν, καλό είναι να πιούν ένα ποτήρι τσάι, το οποίο τι θα τους κάνει. Το υγρό στοιχείο του τσαγιού θα μας δώσει μια αίσθηση του κορεσμού, δηλαδή θα μας βγάλει από την πείνα που νιώθουμε και θα προσπεράσουμε το επιδόρπιο και θα περάσουμε σε κάτι πιο υγιεινό. Οπότε πίνουμε τσάι, μαύρο, πράσινο, ό,τι θέλει ο καθένας. Και αποφεύγουμε. Γράφω εδώ τώρα γιατί μου λένε και το πέσουν, ναι, στο τέλος. Λοιπόν, και αποφεύγουμε, ναι. Μα, ναι, το να έχουμε... Και να σου πω κάτι, και το τουμπάνιασμα αυτό που αισθανόμαστε είναι λίγο άσχημο. Mm-hmm. Λοιπόν, ωραία μας τα είπες. Εγώ από αύριο, αντιμεθαύριο το βράδυ θα σε έχω στο μυαλό μου, στο εορταστικό τραπέζι, θα λέω η Χριστίνα είπε όχι. Όχι. Ένα τέτοιο και θα σε πάρω πρωτοχρονιά το πρωί να σου πω πόσο έχω σηκωθεί. Nice. Γιατί είναι ώρα να σηκωθούμε ανάλαφη και όχι τουμπανιασμένοι. Ναι. Για την επόμενη μέρα όλο σόδες ζητάμε. Ακριβώς. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα θα είσαι και πάλι κοντά μας. Θα σου ευχηθώ και τηλεοπτικά, εμείς θα τα λέμε βέβαια. Ναι, καλή χρονιά, ό,τι καλύτερο για αυτή την χρονιά, ό,τι επιθυμείς, ό,τι ποθείς, προσωπικό, επαγγελματικό, οικογενειακό, όλα να τα έχεις τέλεια, ευχαριστώ, να μπουν δεξιά. Ναι. Και έχουμε για τη νέα χρονιά να προτείνουμε πολύ ωραία πράγματα και την επόμενη εβδομάδα προτείνει και μακιγιάζ, μετά έχει ετοιμάσει και προτάσεις μόδας. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα. Εδώ σας αποχαιρετώ και εγώ, αύριο θα είμαι και πάλι κοντά σας με πολύ ωραία πράγματα, με πολύ ωραία θέματα, με πολλές εκπλήξεις και με πολύ ωραίους καλεσμένους. Μην λείψει κανείς, σας αγαπάω πολύ. Γεια σας!
Thank you.